πολλά να γνωρίζει για τον κόσμο. Εγώ το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι εδώ πέρα στην περιοχή έχουν και αυτοί τα προβλήματά τους, αλλά εμείς δεν μπορούμε να τους προσφέρουμε κάτι παραπάνω από πίσω και πέρα από μέχρι τώρα. Είσαι ο θείος. Είμαι ο θείος του θείου, ναι. Εκεί νιώθουμε τώρα αυτή τη στιγμή, δεν του δεκιάζει, θα λέμε απλώς να συζητήσουμε τους παιδιά γιατί είναι πάρα πολύ μικρά τα πράγματα. Εάν θέλετε να εξαφυγώσετε, πηγαίνετε στην αντίστοιχη οικογένεια που έχασε το παιδί της, να δείτε τι θα αντιθέσετε. Τρεις γέρους ανθρώπους, άνω των 80 και εκείς, δύο έτοιμοι για κατάρρευση γιατί ήσανται και πολύ άρρωστοι και μία γιαγιά 94 χρόνων, η οποία δεν έχει και τίποτα και πρέπει να υπάρχει κάποιο να στηρίξει αυτά. Μπορείτε εσείς, σαν κανάλια, να κάνετε κάτι για αυτούς. Έχει καλώς. Το να πηγαίνουμε στο σπίτι και να λέμε λυπούμαστε πολύ, χαίρετε, δεν τρέχει τίποτα. Αυτό δεν λέει τίποτα. Εδώ διαλύονται οικογένειες. Εγώ κάθομαι κάθε βράδυ με μια καραμπίνα, απάνω εκεί που είναι κάποια κοπέλα, αν τη βλέπετε εκεί, με μια καραμπίνα όλη τη νύχτα όταν ακούσα ένα θόρυβο και βγαίνω έξω, παιδιά, και απόψε έβρεκε. Φόβος και τρόμος δηλαδή. Φόβος, τρόμος. Τι άλλο να σας πω. Αυτή είναι η καθημερινότητα, φοβάσαι καθημερινά. Βεβαίως καθημερινά και κάθε στιγμή. Όταν ακούμε εδώ το όριμο, αμέσως ανακατευόμαστε. Γιατί δεν θέλετε να φανείτε το πρόσωπό σας? Γιατί να σου πω, με βεβαιώνει και εσύ ότι δεν με θέλει κανείς να μου ρίξει μια άτομα μακριά. Ποιος μπορεί να είναι, μετανάστης? Ό,τι σε κάποιο. Ποιος, από ποιον νιώθω ότι απειλείστε άμα τα πειράζω? Μετανάστες. Οπωσδήποτε. Τι άλλο να σου πει, αφού είναι γνωστά τα πράγματα, καλά κάνετε και λοιπά, αυτή είναι η δουλειά σα. Αλλά η τίτα ελληνική μα δεν είναι εκφράσει με λόγια. Τι να λέμε με λόγια. Πονάω πολύ, πονάω λίγο. Αυτά είναι. Για το, για το περιστατικό, τι ξέρετε, πώ σου λέει, ποιε ήταν τα συνθήκε που έγιναν τώρα. Λένε, εγώ δεν ήμουν αυτό που θυμάστε, τέλο πάντων, ότι έπαιρνε κάποιο ποτό πιο κάτω σε ένα καφενεδάκι καινούργιο που είχαν. Κατεβαίνοντας το χέρι, τι κάνει άνθρωπος, το φανάρι, έπινε με κάποιους άλλους. Δύο λέει, τρεις, ο ίδιος το ξέρει για αυτό, αν είσαι λοιπόν. Τον πήρανε παρέα και κάτι του είπαν, ένα, και περπατάγανε καλά, λέει, κατά μήκος στον δρόμο, αυτό, εκεί που είναι τα λουλούδια τα πολλά, είναι ο δρόμος, κάτι δεν είναι κάτω, σειραξιόν λέγεται. Κάτι του είπανε τέλος πάντων, να πούνε να πάνε από τη γραμμή, να κουβεντιάζουν, να πιούνε πύρες, γιατί όταν είχε η ασφάλεια εδώ, έχει σειρά τέτοια πύρες. Εκεί και τα κρύβει, αλλά και τα κρύβει ακόμα. Και δίπως έτσι έγινε και εδώ δεν είχαν στήσει άλλοι. Λένε τώρα ότι το γεγονός είναι από μία, πώς το λένε, παρεξήγηση που έγινε, επειδή υπάρχει ένα σκυλί από εκεί, το οποίο είναι και λυμένο πολλές φορές, και όταν παρουσιαστεί κάποιος ξένος ή ξέρω εγώ τι παράξενος από την καρδιάτια του περπατήματος του κοιμάει ο σκύλος. Και λένε ότι αυτός ο συγκεκριμένος, αν είναι ο δολοφόνος αυτός, ότι έριξε μια κλωσά στο σκύλο και ο παθόν του είπε πάνω από τον παθόν, έλα ρε σκυλάκι είναι γιατί το κλωσό, υπάρχει λόγος. Έφτασε στην πόρτα μου. Πιάστηκε από τις δύο μεριές του τοίχου με την προϋπόθεση να μπει μέσα, αλλά δεν τα κατάφερε και έπεσε κάτω εκεί. Από το βράδυ, εφόσον η κόρη μου άνοιξε το παράθυρο γιατί άκουγε διάφορες κουβέντες, γιατί έγινε, πώς έγινε βασικά, δηλαδή μετά ό,τι ακούμε. Εμείς το μόνο που ξέρουμε είναι ότι παρεξηγήθηκε ο Θανάσης. Το παιδί με κάποια άτομα. Μετά ήρθαμε εδώ με την προϋπόθεση, ήρθαμε από το σπίτι μου να το φυγαδεύσουμε. Δεν μπόρεσε όμως να μπει μέσα, έπεσε κάτω. Είχε κατάπαυστη αιμορραγία, πήραμε τηλέφωνο του ΕΚΑ, την αστυνομία. Ήρθανε, τον πήρανε. Το τραγικό αυτό συμβάν έχει προκαλέσει αντιδράσεις στην κοινωνία της Πάτρας. Σίγουρα. Ποια είναι η γνώμη σας? Η γνώμη μου είναι σίγουρα ότι ο φόβος μας κάνει να αντιδράμε έτσι. Βέβαια, δεν ξέρω αν είναι το καλύτερο, αν είναι, ας πούμε, να γίνονται. Αλλά ότι φοβόμαστε και ότι θέλουμε όντως, ας πούμε, να είμαστε πιο ήσυχοι.
Είναι γεγονός. Έχουμε τη φτώχεια μας, αλλά τουλάχιστον να έχουμε τα παιδιά μας, να έχουμε τους συνανθρώπους μας, να μην ακούμε τέτοια συμβάσματα. Είναι πράγματα που δεν μπορούμε να επιβιώσουμε μετά από αυτά τα παιδιά. Από αυτά που ακούω, ότι οι υποκονίτερες ήταν όντες, εφόσον δεν μπορούμε.